Ένα από τα χαμηλότερα ελλείμματα στην Ευρωζώνη προβλέπεται πως θα εμφανίσει φέτος η Ελλάδα, με την Κομισιόν να κάνει λόγο για εντυπωσιακή βελτίωση. Στις προβλέψεις της Κομισιόν ξεχωρίζει και η εκτίμηση για ρυθμό ανάπτυξης 2,1%, ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ υψηλότερος από τον μέσο όρο είναι και ο πληθωρισμός. Τη δραστική βελτίωση των δημοσιονομικών της χώρας μας τόνισε ο Πάολο Τζεντιλόνι κατά την παρουσίαση των φθινοπορεινών προβλέψεων της Κομισιόν. Ως πιο χαρακτηριστικό στοιχείο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος επέλεξε την πτώση του χρέους. Let me stress the fact that Greece debt to GDP was 164% in 23 and will be 143% in our estimate. So from 64 to 43 in 2026. Την ώρα που μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν προκλήσεις περικοπών δαπανών και αυξήσεις φόρων για να ισορροπήσουν τα ελλείμματά τους, η Ελλάδα θα έχει έλλειμμα μόλις 0,6% του ΑΕΠ, με το πρωτογενές πλεόνασμα να εκτιμάται από την Κομισιόν στο 2,9%. Οι προβλέψεις αυτές είναι καλύτερες και από αυτές του Υπουργείου Οικονομικών. Φέτος, ας πούμε, θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό μεγαλύτερο από τον ήδη υψηλό στόχο που είχαμε, που ήταν 2,1%. Ναι. Θα είναι, νομίζω, 2,5% ενδεχομένως και παραπάνω, και το συνολικό έλλειμμα του προϋπολογισμού θα πλησιάζει το 0. Η ανεργία εμφανίζει πτώση, αλλά παραμένει με 10,4%, η δεύτερη χειρότερη στην Ευρώπη, ενώ και ο πληθωρισμός με 3% φέτος είναι ο πέμπτος υψηλότερος.